Είμαστε εδώ με τον προπονητή της ανάληψης, Ζαφίρ Λατσούδη. Θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια για το μάτς, για την εξέλιξη του παιχνιδιού που στον 28ο λεπτό δέχτηκε η ομάδα τον γκολ και δίνει την καλύτερη την ανάληψη. Πάνω απ' όλα να δώσουμε συγχαρητήρια στα παιδιά για την προσπάθεια που έκαναν σήμερα, στη Δόξα Γαλλιάς για το πρωτάθλημα που δίκαια πιστεύω το κατέκτησε. Από εκεί μετά εμείς με πάρα πολλές και αναγκαστικές απουσίες ήρθαμε να παίξουμε ένα μάτς το οποίο νομίζω ότι αν πέραμε τους 3 βαθμούς 100% είμαστε στην κατηγορία. Τώρα χρειαζόμαστε ακόμα ένα παιχνίδι. Από εκεί και μετά οι καιρικές συνθήκες ήταν πάρα πολύ δύσκολες για παιχνίδι. Ευτυχήσαμε σαν ομάδα να προηγηθούμε στο 47 λεπτό με ένα γκολ που γι' αυτό ήρθε, νομίζω, από έτσι, τις συνθήκες που επικρατούσαν. Κυνηγήσαμε μια φάση, κάναμε το 1-0. Από εκεί μετά, αναγκαστικά και μετά την αποβολή, γύρισαμε λίγο πιο πίσω. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για μας κάθε εβδομάδα να έχουμε τέτοια θέματα να αντιμετωπίσουμε. Και εκεί που πιστεύαμε ότι θα παίρναμε τους 3 βαθμούς, ήρθε το ισοφάριση που ήταν έτσι σε πολύ πολύ κακό χρονικό σημείο, αφού μετά από την ισοφάριση αμέσως ο διαιτητής είχε εξελίξει. Νομίζω ότι ένα παιχνίδι που αν το παίρναμε, σφραγίζαμε την παραμονή μας. Από εκεί μετά θα ψάξουμε στα επόμενα παιχνίδια να πάρουμε όσους περισσότερους βαθμούς μπορούμε για να ανέβουμε όσο ψηλότερα μπορούμε. Τον προπονητή της Δόξα Γαλλιάς, τον κύριο Καριωτάκη. Θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια για το σημερινό μάτς και για την εξέλιξή του. Εγώ καταρχήν θέλω να δώσω πρώτα τα συγχαρητήρια μου. Να δώσω συγχαρητήρια στην ανάληψη για την προσπάθεια που έκανε, κυρίως στο δεύτερο γύρο. Έκανε σχεδόν την ίδια προσπάθεια με αυτή που κάναμε εμείς. Και το δεύτερο που θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά της Δόξα Γαλλιάς, αλλά να ξεκινήσω από την αρχή, από την κορυφή, που είναι η διοίκηση. Και πρώτα απ' όλα ο πρόεδρος, ο κύριος Γιώργος Παγκουράγης, που έχει δώσει τα πάντα, να πούμε, για αυτή την ομάδα. Δεύτερο, στα παιδιά που προσπάθησαν, έδωσαν το 100% πιστεύω εγώ, από όσο μπορούσαν και δείξαμε χαρακτήρα. Είμαστε μια ομάδα που είχε φιλοδοξίες, μόνο το πρωτάθλημα. Σε κάθε παιχνίδι κοιτούσε μόνο να κερδίζει, κοιτούσε δηλαδή επιτακτικά μόνο τη νίκη, τίποτα άλλο. Δεν χαριστήκαμε σε κανένα. Πιστεύω ότι είμαστε άξιοι πρωταθλητές σήμερα με το βαθμό αυτόν που πήραμε στο 90. Και με το μέρος μου για το σημερινό παιχνίδι θέλω να πω ότι δεν μπορώ να χαρακτηρίσω δίκαιη την ισοπαλία. Αν πάρουμε στατιστικά τις φάσεις που είχαμε, κατά διαστήματα παίξαμε πολύ καλό ποδόσφαιρο. Παρόλο που όπως και να το κάνεις, οι 11 βαθμοί που είχαμε διαφορά, είμαστε λίγο χαλαροί το τελευταίο καιρό. Όμως νομίζω ότι δικαιούμαστε την νίκη, χωρίς να θέλω να μειώσω τον αντίπαλο για την προσπάθεια που έκανε. Δικαιούμαστε την νίκη, δικαιούμαστε να είμαστε πρώτοι. Συγχαρητήρια για άλλη μια φορά πάλι στη διοίκηση και στα παιδιά. Και εύχομαι να τελειώσουμε με υγεία στις 3 τελευταίες αγωνιστικές, όσο μπορούμε με περισσότερους βαθμούς. Και τίποτα άλλο, συγχαρητήρια και στην ανάληψη για την προσπάθεια τη σημερινή που έκανε. Έδειξε ότι είναι καλή ομάδα. Άλλη μια, θέλω να σας ρωτήσω, έχετε κάνει κάποια σχέδια την επόμενη χρονιά? Γιατί όπως είπαμε σήμερα, με το βαθμό που πήρε η ομάδα είναι και τυπικά πρωταθλήτρια πλέον. Ήταν λίγο δύσκολο, δεν θα είχαν το πρωτάθλημα. Η επόμενη χρονιά θα είναι σαφώς πιο δύσκολη. Έχετε κάποια σχέδια για την επόμενη χρονιά στην Α1? Έχουμε κάποια σχέδια, τα έχουμε όμως μόνο στο μυαλό μας. Και εγώ και η διοίκηση, κυρίως εγώ με τον πρόεδρο. Τα έχουμε μόνο στο μυαλό μας, δεν έχει γίνει καμία συζήτηση εάν θα μείνουμε είτε ο πρόεδρος είτε εγώ για τη νέα χρονιά. Είναι όμως υποχρέωσή μας να σχεδιάσουμε το μέλλον αυτή της ομάδος. Γιατί του χρόνου, αν συνεχίσει η ίδια διοίκηση, ξέχωρα ποιο προπονητή θα πάρει. Αν συνεχίσει η ίδια διοίκηση, είναι διατεθειμένη για μεγάλα πράγματα. Δεν σταματάμε εκεί. Δεν θέλουμε να γίνει ασανσέρ. Τη μία ανεβαίνουμε, την άλλη πέφτουμε. Και να συντηρηθεί σε αυτή την κατηγορία και ό,τι μπορεί καλύτερα να κάνει. Ωραία. Θέλω να μας πείτε δύο λόγια για τον μπλοκ που έχει η ομάδα της Δόξα Γαλλιάς και για τον Νίκο Σταθωράκη. Προσπαθεί όσο μπορεί κι αυτός, παρόλο που δεν είναι εδώ, να κάνει το καλύτερο. Έχει κάνει μια καλή δουλειά στο μπλοκ της ομάδας.
Δεν είναι το μπλοκ της ομάδας, συνοδεύεται με πολλά πράγματα. Ανθρώπους που αγαπάνε, συγχαρητήρια σε εσάς, ανθρώπους που αγαπάνε στην ομάδα, που είναι στο τοπικό ποδόσφαιρο, που αναβαθμίζουν το τοπικό ποδόσφαιρο και είναι τιμή για όλους και για την ανάληψη και για μας. Και συγχαρητήρια και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νίκο Σταθωράκη, όπως είπες. Δεν τον ξέρω προσωπικά, ίσως να τον ξέρω. Κάνει μεγάλη δουλειά, μεγάλη προσπάθεια, αγαπάει πάρα πολύ την ομάδα, μας βοηθάει. Μας βοηθάει στο να γνωρίζει ο κόσμος ποια είναι τα παιδιά που αγωνίζονται για αυτές τις ομάδες και τι φιλοδοξίες έχουν. Να είστε καλά παιδιά και πολλά συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ, coach. Καλή πορεία. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια για το πρωτάθλημα και για την όλη πορεία. Να είστε καλά. Παιδιά. Να είστε καλά.